Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο. Σήμερα 5η, 4 Ιουλίου, σε μια Θεσσαλονίκη που βράζει από την ζέστη, αν και δεν νομίζω ότι είναι η μόνη. Γενικότερα επικρατεί έτσι ένα κύμα καύσωνα στην Ελλάδα, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα για εμάς που κυκλοφορούμε έξω, αλλά ευτυχώς εδώ μέσα στο στούντιο του Λίμπερο έχει κλιματιστικά και είμαστε κομπλέ. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου, μαζί μας και αυτός μέχρι τις 7, τι έγινε? Μάλιστα, ωραία, κάτι θέλει εδώ πέρα ο Μπαλόμπας. Τι γίνει φλάκι μου, κάτσε άλλο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Τον έχουμε. Α, εξαιρετικά. Θα περιμένει όμως λίγο. Περίμενε. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Στον απόϊχο του χθεσινού πρώτου φιλικού για τον Άρη στην σεζόν. Τώρα κάτι μου έκανες όμως. Όχι, τώρα είμαι καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον Χρήστο Τσαλτίδη. Τώρα εγώ δεν ακούω καλά όμως αυτό που έκανε εδώ πέρα. Ένα χρήτσι-χρήτσι ακούω στα ακουστικά μου. Τι έκανες? Πάρω άλλα. Εγώ αυτά θέλω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με την Ολλανδία κάπως απότομα, για να τα πούμε λίγο με τον, με τον συνάδελφο, για δώσε λίγο το χαλί. Πριν συνδεθούμε λοιπόν με την Ολλανδία, να θυμίσουμε ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το κόσμο Κριτσίμης, με εμπειρία στο χώρο του χρυσού κοσμήματος. Είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλά τα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλά τη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρα ή σύντροφό του. Το Κριτσίμης κόσμημα το βρίσκεται Γρηγορίου Λαμπράκη 190 Συνάνο Τούμπα και διαδικτυακά στο www.κριτσίμης.gr. Και φυσικά ανθουλάκι Smart Trans, αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές οδικές μεταφορές. Η επιλογή είναι ο Ανθουλάκης Smart Trans. Από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Έχει πετύχει και ο Χρήστος στον Ολλανδία, Ανθουλάκη, έτσι. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο στο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες στο 2310-75-30-24 και στο ανθουλάκης.ltd.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαλτίδη. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, κάτσε να κάνω τις ρυθμίσεις μου. Τι μου στείλεις κεφαλαία, ρε φίλε, στο τσάτ. Από εκεί πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις, φίλε, για να μην ακούγομαι. Από εκεί πρέπει να κάνουμε, από εδώ πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις, για να μην ακούγεσαι. Βέβαια. Τι κεφαλαία. Αφού ακούω τη φωνή μου. Τι κεφαλαία μου έχει στείλει εδώ πέρα. Έχεις πολύ δυνατά κάτι και ακούγομαι. Έχω πολύ δυνατά κάτι. Ο κύριος Μπαλόμπας να κάνει κάτι, να. Δεν ξέρω τι. Τον κύριο Κιώση. Τώρα δεν ακούγομαι. Μπράβο, τώρα δεν ακούγομαι. Τώρα είναι καλύτερα. Όχι. Καλύτερα τώρα. Κοπανάς και τα ακουστικά, φίλε. Ναι. Με έχεις έχει μήπως πολύ δυνατά? Για χαμήλωσε τα ακουστικά μου λίγο, Χρήστο. Να μπράβο. Για χαμήλωσε λίγο τα ακουστικά μου. Για χαμήλωσε τα λίγο. Χαμήλωσε τα όλα λίγο. Χαμήλωσε τα. Να μπράβο, τα άλλα από δίπλα ακούγονται, φίλε. Τώρα είσαι καλά? Εγώ ναι, εσύ? Δεν τον ακούω. Στο βάθος. Στο βάθος ακούγεται τώρα. Εγώ τώρα δεν τον ακούω. τώρα τον ακούω, εντάξει. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα βρείτε τις ρυθμίσεις? Εντάξει, παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται αυτά. Ναι, αλλά έπρεπε οι ρυθμίσεις να είναι έτοιμες. Λοιπόν. Πάλι ακούγεται, στο βάθος κάτι ακούγεται. Στο βάθος κάτι ακούγεται. Ναι, ρε φίλε, η φωνή μου ακούγεται, αυτή την ακούω ξανά. Τώρα. Τώρα για να την ακούσω, Νίκο, πρέπει να μιλήσω. Για μίλα λίγο, ρε Χρήστο, να δούμε αν την ακούσω. Δεν είναι όσο καλά ήμασταν χθες, να ξέρεις. Μήπως ακούγεται από σένα μέσα? Πιθανό είναι, ναι. Ακούγεται μέσα από το Χρήστο, ναι, γι' αυτό. Είδες, φίλε. Χαμήλωσε το λίγο εσύ μέσα, Χρήστο, τότε και να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Είδες, φίλε, κύριο Τσαλτίδης, τα ήξερα αυτά. Ο κύριο Τσαλτίδης τα ξέρει αυτά, βεβαίως, ναι. Βέβαια. Άρα δυνάμωσε μου πάλι τα ακουστικά για να τον ακούω καλύτερα και νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σιγά-σιγά. Σας ακούω καλύτερα. Σε διαδικασία της κουβέντας για να μας δώσεις μια εικόνα, επειδή είστε από τους λίγους που έχετε το προνόμιο να έχετε παρακολουθήσει το χθεσινό παιχνίδι. Για να πούμε και λίγο. Προνόμιο ήταν αυτό ή κάτι άλλο χθες? Καταλαβαίνεις πώς ναι. Το λέω. Για να μπούμε κυρίως περισσότερο σε λεπτομέρειες. Γιατί εντάξει, έχουμε μία κάποια εικόνα από αυτά τα οποία μεταφέρατε, από αυτά τα οποία είδαμε ως στοιχεία κτλ. Αλλά νομίζω ότι σε λεπτομέρειες του παιχνιδιού μπορούμε να μπούμε μόνο με τη δική σας βοήθεια. Για να αντιληφθούμε λίγο τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι ακριβώς. Εγώ είχα αρκετές παρεμνήσεις από φίλους του Άρη που δεν είδαν το παιχνίδι, ότι δεν τα είδα καλά. Και τα είδαν αυτοί που δεν το είδανε. Ναι. Αυτό είναι εκπληκτικό. Ότι δεν ξέρω εγώ τι έγινε στο παιχνίδι, δεν είδα καλά. Κακώς λέω όσα λέω, ξέρουν αυτοί που είναι εκεί. Εντάξει. Και μιλάω για τους ευγενικούς τώρα, δεν μιλάω για τους άλλους. Πάλι γίνεται το ίδιο πράγμα τώρα, Νίκο μου. Πάλι γίνεται. Βρείτε ένα τρόπο λίγο
και χωρίς να κοπανάς εκεί πέρα τα δεδιά. Είναι πολύ, μέσα στα αυτιά μου κοπανάς. Για να καταλάβει τώρα είναι φωνή καλύτερα. Μου ακούγεται κάπου με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Έλα. Έλα, τώρα είναι καλύτερα. Τώρα δεν τον ακούω εγώ όμως. Πάρα το 4. Πώς θα το πάμε αυτό, πάμε μέχρι τις 6 έτσι. Θα τη βρούμε την άκρη, θα τη βρούμε. Θέλεις να το κλείσουμε και να το ξανακαλέσουμε. Όχι. Ωραία. Τι να με καλέσετε ρε φίλε. Με τέτοιο είμαι. Ναι, okay, ναι. Δεν με έχετε πάρει. Είσαι. Αλλά το λέω γιατί εγώ τώρα δεν σε ακούω καλά. Δεν ξέρω, φέρετε μια λύση. Στο τεχνικό κομμάτι δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι άσχετος. Να δώσουμε για λίγα δευτερόλεπτα το χαλί και να κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Ναι, αλλά όταν κάνετε την προσπάθεια, σας παρακαλώ να είμαστε σωστά για να πάμε να πούμε πέντε πράγματα ουσιαστικά. Ωραία, ωραία. Γιατί... Λοιπόν, δώσε λίγο το χαλί. Θα πάμε να δούμε τώρα. Ναι. Τώρα πώς είστε. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Πολύ καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Ακούω την εκπομπή σας καθημερινά. Από πού παίρνετε? Από Ολλανδία. Α, κυτρινόμαυρη μαγευτική Ολλανδία, μάλιστα. Από Ντούρβερτ. Δεν το έχεις μάθει τρεις μέρες ακόμα, ρε Χρήστο, αυτό το όνομα της περιοχής. Νομίζω ότι κάθε φορά το λέω κι αλλιώς. Δεν πειράζει. Πέρυσι πώς λεγότανε, Μπόσενχοφ. Μπόσενχοφ. Όμα θα νομίζω την πρώτη τελευταία μέρα. Μάλιστα. Η περιοχή που πήγατε χθες πώς λεγότανε? Δεν ξέρω. Και να ήξερα, πες, δεν θα θέλω να το θυμάμαι νομίζω. Ωραία, φίλε, καμπάνα σ' ακούω τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, είδες. Μπράβο, Νίκο, τώρα το φτιάξατε, ρε φίλε. Τι κάνατε, κάτι έκανε ο Χρήστος. Ναι, εγώ κάτι έκανε. Δεν ξέρω αν έκανε ο Χρήστος. Έκανες κάτι? Α, ωραία. Κάτι έκανε, φίλε, σ' ακούω καμπάνα. Τα φτιάξα εγώ όλα, μην αγχώνεις. Μπράβο, εντάξει. Ωραία. Μπράβο, εντάξει. Εμένα κάπου στο βάθος με ακούω πάλι, αλλά εντάξει, δεν είναι πρόβλημα τώρα. Είσαι βροντόφωνος, Χρήστα, γι' αυτό προχωράμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά ή από τα φρέσκα, γιατί βλέπω φετφατζίδι με ωραίο γυαλί, βερμουδίτσα, βαλιτσούλα, έχει φτάσει στο ξενοδοχείο πριν από λίγο. Θα προπονηθεί φαντάζομαι και το απόγευμα. 28χρονος εξτρέμ και είναι σημαντικό, δίνει ακόμη μια επιλογή στον Παντελίδη. 5 και 4, 6 και 4 ώρα Ελλάδος. Ναι. Θα τον ακούσουμε κιόλας. Α, θα κάνει και δηλώσεις. Πολύ ωραία. Έτσι μας έχουν ενημερώσει ότι θα γίνει. Γι' αυτό θα πάμε μαζί. Τώρα είναι 4:26 εδώ. Ναι. Μέχρι τις παραπέντε θα το πάρουμε ένα σερί. Ωραία. Να μιλήσουμε μαζί και παραπέντε θα με αφήσει 5 λεπτά και να φύγω για να πάω στο ξενοδοχείο της ομάδας όπου θα γίνει. Ωραία. Άρα σου δίνω το λόγο. Όχι, δεν είναι, συζήτηση θα κάνουμε. Θα κάνουμε κουβεντούλα, βέβαια. Εντάξει, και, άμα θες να βάλεις και ακροατές στο παιχνίδι, βάλ τους. Θέλεις. Πάντως να βγούνε φίλοι ακροατές, ναι. Να μου πούνε και αυτά που μου λέγανε χθες, να απαντήσουμε, να συζητήσουμε. Θες να ανοίξουμε γραμμές, δηλαδή. Ναι, γιατί χθες είχα αρκετά βαρέθηκα να γράφω στο Messenger, ναι. Αφού διορθώθηκε. Ναι. Το τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει χθες δεν λέγεται. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Πραγματικά μετά μιλούσα με τους άνθρωπους και μου λέγανε έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Με αφορμή τι. Το όλο σκηνικό. Δηλαδή, ο άλλος έλεγε, υπήρξε φίλος που μου στείλε. Μετά από αυτή την ήττα είναι καλύτερο να μην γράψετε τίποτα. Α, εντάξει. Τότε γιατί πήγατε. Είμαστε εδώ στην Ολλανδία. Καλησπέρα σας. Ο Άρης έχασε 5-1. Ναι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Υπήρξε τέτοιο μήνυμα που μου δείχνει ότι έχουμε ένα θεματάκι. Εν τω μεταξύ, η κριτική από ό,τι είδα σε όλα τα μέσα, όλων των συναδέλφων που είμαστε εδώ πέρα, ναι. Δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Όχι. Ίσα-ίσα ήταν ελαστική στη σωστή, ναι, ελαστική. Ελαστικότατη λόγω, ναι, των πολλών δικαιολογιών. Στο All About Άρης, ας πούμε, στο All About Άρης κολλήσανε όλοι στη λέξη απαράδεκτο στην νοοτροπία. Έχουμε ήδη έναν φίλο, αν θες, χωρίς να έχω ανοίξει επίσημα τις γραμμές. Κάποιος, ναι, έχει πάρει. Λέω για τις γραμμές, γιατί πάρα πολύ απλά. Έχω μιλήσει στον πρόεδρο Μάριο, ναι, τα έχω πει και στον Γιώργο την ανάλυση, την αγωνιστική και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Τα υπόλοιπα. Οπότε να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Ωραία. Απλά σφιχτά μέχρι παραπέντε, γιατί πρέπει να φύγω για το ξενοδοχείο. Εγώ λοιπόν, σαν άλλο. Και θα Αντώνης το κάνουμε αυτό. Ναι. Νίκο, όποτε δεν έχουμε, ναι, ταξίδι και είμαι στο ξενοδοχείο, δεν έχουμε κάποια άλλη υποχρέωση δηλαδή. Ωραία. Θα το κάνουμε έτσι με το clean fit, σαν να είμαι στο στούντιο δηλαδή. Σαν άλλος Αντώνης Ρότερ, λοιπόν, συντονίζω εγώ τη συζήτηση και καλησπέριζω τον πρώτο φίλο. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτές οι γραμμές για να κάνουμε κουβέντα με Χρήστο Τσαλτίδη που είναι ζωντανά στον αέρα από την Ολλανδία. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ναι, δύο ερωτήσεις. Εδώ, βεβαίως. Ο Ντουάρτε, Ολλανδός, η μεταγραφή. Ναι. Πότε θα είναι έτοιμος? Χρήσανθε. Θα είναι έτοιμος τώρα ή το Σεπτέμβριο? Μία ερώτηση είναι αυτή.
και αν το center for που πήραμε ο Νιγηριανός μπορεί να βγάλει πάνω από ένα μήχρονο αυτή τη στιγμή. Αυτά θέλω να ρωτήσω, τίποτα άλλο. Θέλετε να μείνετε στη γραμμή και να απαντήσετε. Όχι. Θα απαντήσω, Χρήστο. Ωραία, να είστε καλά. Ωραία. Χρήστο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάνω από ένα ημίχρονο δεν μπορεί να βγάλει ούτε ο πιο fit παίκτης της ομάδας. Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν είναι φυσιολογικό να μπορεί και να βγάλει. Εγώ είμαι ικανοποιημένος απόλυτα εγώ τώρα. Ποιος είμαι εγώ για να είμαι ικανοποιημένος. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Ναι. Για να μην μπερδευτεί κανένας. Από την παρουσία του Ιντέγια. Για αυτά τα πρώτα 45 λεπτά μετά από ένα χρόνο απουσίας ήταν πάρα πολύ καλός. Για τα δεδομένα ενός ποδοσφαιριστή επαγγελματία, φυσικά και δεν ήταν καλός. Θέλω μερικές φορές να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, γι' αυτό τα εξηγώ για δεύτερη και τρίτη φορά. Για τα δεδομένα ενός αγώνα μετά από τόσο καιρό ήταν πάρα πολύ καλός. Για τα δεδομένα ενός επαγγελματία, αυτή δεν ήταν καλός. Ήταν όμως μαχητικός, φιλότιμος, θετικός γενικά. Ο Ιντέγε μου έδειξε ότι φέτος θα βοηθήσει. Να είναι υγιής και θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Αντιθέτως, ο Ντουάρτε, δεν είμαι εργοφυσιολόγος και δεν έχω τα εργομετρικά του, μου έδειξε πάρα πολύ βαρύς. Ναι. Οι άνθρωποι του Άρη λένε ότι στις 25 Ιουλίου και ο Ντουάρτε και όλη η υπόλοιπη ομάδα γι' αυτό δουλεύουνε. Και αυτή η δουλειά ξεκίνησε προχθές, θα είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να παίξουν τα παιχνίδια και να βγάλουν την αποστολή τους εις πέρας. Ωραία. Να πω κάτι σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν όλοι οι παίχτες, ή μάλλον δεν μπορεί κανένας παίχτης να είναι απόλυτα έτοιμος 25 Ιουλίου. Δεν θα είναι. Ναι. Η δουλειά γίνεται για να είναι απόλυτα έτοιμη 25 Αυγούστου. Έχω πέντε γραμμές μου δείχνει ο Χρήστος. Πάμε. Απλά επειδή είναι πολύ σύντομο ο καθένας όσο μπορεί. Καλησπέρα στον επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Πρέπει να ξανάκουσα. Μα ξανακούσαμε με δύο φορές. Χρήστος που μας ακούει. Φίλε, χαμήλωσε λοιπόν λίγο το ραδιόφωνο σου. Ναι, τώρα καλύτερα. Νίκο, διορθώστε το λίγο. Μάλλον είναι από το ραδιόφωνο. Ξανακούει τον. Όχι, κλείστο το ραδιόφωνο. Κλείστο το ραδιόφωνο, εντελώς. Κλείστο. Δεν έχω ραδιόφωνο, μακριά είναι το ραδιόφωνο. Δεν μικροφώνησες γι' αυτό. Το μακριά, γι' αυτό ακούω τον εαυτό. Είμαστε. Για πάμε. Ρώτα. Καλύτερα. Για πάμε. Ρώτα. Καλύτερα, ρώτα. Εγώ τα ξανακούω όλα διπλά. Καταρχήν μου αρέσει η κριτική του Χρύσανθο. Αυτό που είδε στον αγώνα και μου αρέσει να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου και με τους γύρους μου. Εγώ δηλαδή δεν το είδα το παιχνίδι. Αντιλαμβάνομαι από το σκορ και την εμφάνιση ότι πρέπει να γίνει κάποια κριτική και αυτή κάνει και καλώς την κάνει. Έχουμε ένα μέρος των φιλάθλων του Άρη που αντιδρούν σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό γίνεται να γίνει καλύτερη ομάδα, παιδιά. Το να μην πούν τίποτα οι ρεπόρτες που είδαν τον αγώνα δεν λέει κάτι. Τώρα, βλέπω ότι στον αγώνα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απουσία του Σιώπη, το παραδέχτηκε ο προπονητής, το ακούσαμε και από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. Δεν θα έπαιζε ο Σιώπης. Λοιπόν, πώς? Δεν θα έπαιζε ο Σιώπης, τραυματίας είναι. Εν πάση περιπτώσει, έλειπε ένα εξάρι, να μην μείνουμε στα ονόματα, γιατί Σιώπης δεν υπάρχει. Μας λείπει εκεί αυτός ο παίκτης. Πρέπει να αποκτηθεί με κάποιο τρόπο. Έγινε καλός ή κακός, θα το δείξει η ιστορία. Ο Φετμπατζίδης για μένα όλο το χειμώνα που παίρναμε τηλέφωνο και μιλούσαμε. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει ιδιαίτερα και έχει ένα προσόν που δεν χάνει την μπάλα. Και άλλη φορά σας το είπα αυτό το πράγμα. Και είμαι ιδιαίτερα, ας πούμε, χαρούμενος που ήρθε στην ομάδα. Η ομάδα πιστεύω ότι θα ανακάμψει. Όλοι να είμαστε κοντά στην ομάδα και όλοι θα πάνε καλά. Το λόγο τον έχει ο Χρύσανθος. Ερωτησούλες θέλω, παιδιά, γρήγορα. Ευχαριστώ. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον καλησπέρα. Έλα, Νίκο. Έλα, κλειωμένη. Επόμενος. Για να δούμε. Γεια σου, Χρήσανθε. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο επισημάνσεις στα γρήγορα, γιατί τα ακούω από χτες. Εγώ με αυτό το αποτέλεσμα είμαι, να σας πω την αλήθεια, χαρούμενος. Γιατί όμως είμαι χαρούμενος? Γιατί θεωρώ ότι γίνεται επίπονη και σκληρή προετοιμασία. Εάν το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο, θα ήμουν αρκετά στεναχωρεμένος. Αν ο Άρης κέρδιζε 5-1 και ήταν εκπληκτική η απόδοσή του, θα ήμουν πραγματικά στεναχωρεμένος. Αυτή είναι η πρώτη επισήμανση. Η δεύτερη είναι ότι με τους υπάρχοντες παίκτες, και θέλω και την γνώμη του Χρύσανθο, γιατί δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα,
υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να παίξει στη θέση του Σιώπη, αλλά αυτός δεν είναι ο Μπάσα. Ο ιδανικός αυτή τη στιγμή από τους υπάρχοντες για να καλύψει το πόστο του αμυντικού χαφ είναι ο Ούγκο Σόουζα. Αυτά τα λίγα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, έχεις να σχολιάσει κάτι, πάμε στον επόμενο. Εγώ να σχολιάσω. Ναι. Επόμενος. Καλησπέρα. Γιατί... Όταν... Πρόσεξε λίγο. Ναι. Όταν έχει σηκωμένο τον ακροατή, ξανακούω τη φωνή μου. Όταν μιλάμε δυο μας, δεν την ακούω. Πάμε. Ωραία, επόμενος. Καλησπέρα. Προσπαθώ να βοηθήσω τον Χρήστο. Χαίρετε. 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 Ο Μέζες, ο Δημήτρης είμαι. Χρήστο, καλησπέρα και. Έλα, Δημήτρη. Καλή δύναμη εκεί. Λοιπόν, εντάξει, τέθηκαν και τα ερωτήματα που πρέπει και οι απόψεις των ακροατών. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ επί τούτου, είναι πάρα πολύ νωρίς. Εκτίμησή μου είναι αυτή. Πόσες μέρες είστε πάνω, Χρυσάνθε? Τρεις. Σε τρεις μέρες μέσα τι περιμένεις να δεις? Τώρα αρχίζει η ομάδα και δουλεύει. Συμφωνώ. Αυτό είναι το ελαφρυντικό. Δυσκολεύομαι τώρα γιατί τα ακούω όλα. Απλά όταν μιλάω να σκατεβάζει τον ακροατή. Μήπως και δεν ακούω τον εαυτό μου. Λοιπόν, μπράβο. Αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρετε. Όταν μιλάω να κατεβάζει τον ακροατή και να το ξανανεβάζει μετά. Ωραία. Λοιπόν, για να απαντήσω στο φίλο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ νωρίς. Οι τρεις μέρες, μάλιστα, η μία είναι που το ταξίδι. Δεν γίνεται όμως να χάνεις 5-1. Αυτό είναι το ζήτημα, το θέμα και το γεγονός ότι πολλοί παίκτες φοβήθηκαν το μάτς, αλλά επειδή έκανα και μια κουβεντούλα σήμερα με κάποιους από τους ποδοσφαιριστές και ήταν κακό το γήπεδο, έχω την αίσθηση ότι μπήκαν με στόχο να μην χτυπήσουν. Και γι' αυτό άφηναν όπως άφηναν το παιχνίδι. Ελπίζω να είναι αυτό. Για δώσε πάλι το φίλο Χρήστο. Έχεις ρωτήσει κάτι άλλο? Όχι. Επόμενος. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούς? Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, μέχρι και πριν λίγο που άκουγα από το ραδιόφωνο από το ίντερνετ, δεν ακούγαμε τίποτα από τον αποκριτή μας από το Ιρκούτσκ. Οπότε τα πρώτα που είπα ακούγαμε μόνο εσένα που έλεγες ναι, ωραία και τέτοια. Ναι, από το Ιρκούτσκ λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τώρα, ναι. Εδώ δεν το έχετε βρει εσείς εκεί πέρα, ρε. Με στην επικοινωνία. Περιμένουμε να το βρει ο Παντελίδης τώρα να πούμε. Εγώ βλέπω ότι έχει ξεκινήσει. Το παίρνει ψυχαναγκαστικά, δηλαδή από την αρχή. Ό, τα ίδια λάθη που έκανε τη μέρα που ήρθε στο πρώτο μάτς που το κράξαμε στο τέλος, ήμουν εγώ και άλλοι πέντε, ας πούμε, τα ίδια προσπαθεί να κάνει τώρα. Εντάξει, είναι πρώτο μάτς, είναι προετοιμασία, είναι φιλικό κλπ. Δεν πρέπει να ξεφυλίζουμε όμως το σήμα το οποίο είναι για πάντα και είτε μείνουμε εμείς, είτε θα είμαστε εμείς αύριο, είτε δεν θα ζούμε, θα υπάρχει και μετά από εμάς. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός. Διαχρονικός, πώς το λένε, ρε παιδί μου, λίγο κάτι, λίγο να... Εντάξει, βλέπεις ότι τρως ανά 10 λεπτά ένα γκολ. Κάτι πρέπει να αλλάξεις τώρα. Οι πιτσιρικάδες τώρα θα είναι, οι πιο μεγάλοι θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Ερώτηση δεν έχω να κάνω, γιατί βλέπω ότι και εκεί πέρα έχετε χάσει την μπάλα. Ελπίζω τα πειράματα να γίνονται τώρα, τουλάχιστον να μην τα δούμε σε επίσημο αγώνα όπως τα είδαμε όταν ήρθε με Λεβαδιές και δεν συμμαζεύεται. Αυτό. Ελπίζω να γίνει ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Νίκο μου, καλησπέρα. Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εγώ συμφωνώ με την κριτική που έκανε ο Χρυσανθός. Δεν μπορεί ο Άρης να χάνει 5 γκολ και να τρώει 3 γκολ μέσα σε 20 λεπτά. Μάκη, να πω κάτι. Έλα, η κριτική ήταν ότι είχαμε απαράδεκτη νοοτροπία. Και πιάστηκαν όλοι από τη λέξη απαράδεκτη. Και λένε δεν γίνεται να τα λέτε αυτά στο πρώτο μάτς κτλ. Δηλαδή τι έπρεπε να πούμε? Όχι, δεν ήταν απαράδεκτη η νοοτροπία? Είναι επαγγελματίες παίχτες. Κουβαλάνε το σήμα του Άρη. Εμείς είμαστε φίλαθλοι. Δεν μπορούμε να ακούμε μέσα σε 20 λεπτά ότι χάνουμε 3-0. Σε παρακαλώ. Πολύ καλά μίλησες. Πληρώνονται αδρά και το θέμα τους είναι το σήμα του Άρη και την ιδέα Άρη να μην την ξεφτιλίζουν. Όπως και να είναι το θέμα. Εγώ όταν άκουσα 3-0 έβαλε γκολ την κοινή λίγη στο 3-1 και λέω πότε πήγε 3-1. Δεν κατάλαβα. Και μετά ακούω 5. Δηλαδή όχι παιδιά, δεν το δέχομαι εγώ. Έχω παίξει μπάλα και το ξέρω. Δηλαδή εγώ συμφωνώ με την κριτική σου και πολύ καλά κάνεις. Κάνε και την ερώτησουλα. Όπως θέλουν τα χρήματά τους και να τηρούν τα συμβόλαια, να τηρούν και την αξία και την ιδέα του Άρη. Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί. Κάνε την ερώτησουλα. Και ένα άλλο θέλω να ρωτήσω, Χρήστα, συγγνώμη, ναι. Γιατί αυτή η ομάδα
Τι κατηγορία αν μας κέρδισαν? Πρώτη κατηγορία. Πρώτη. Πρώτη κατηγορία. Αν ήταν έτοιμοι αυτοί δηλαδή, έχουν ξεκινήσει αυτοί, δεν κατάλαβα. 10 μέρες πριν. 4 Αυγούστου ξεκινάνε, μου λέει ο Χρήστος ο Γιώσης. 4 Αυγούστου. Εντάξει παιδιά, εντάξει όπως και να είναι, εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, δεν περίμενα τόσο βάρη σκορ. Περιμένω να δω κάτι καλύτερο στη συνέχεια, όπως και να είναι, φιλικά είναι μεν, να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας. Εγώ δεν θεωρώ ότι επειδή έφυγε ο Σιώπης τώρα χάλασε όλη η ομάδα, θα βρούμε ένα παίχτη να αντικατασταθεί, ούτε είναι αναντικατάστατος, αλλά πρέπει να έχουν την οτροπία ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στο γήπεδο και να παίζουν μπάλα τελείως. Να μην έχουμε μόνο απαιτήσεις. Έτσι, αυτό τίποτε άλλο. Να είστε καλά, Χρήστα, δε καλή δύναμη. Έγινε. Επόμενος, καλησπέρα. Α, δεν έχουμε. Ωραία. Εντάξει. Οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές. Είμαστε... Αυτό ακούω δύο φορές τον εαυτό μου, ρε φίλε, γι' αυτό γίνεται αυτό. Εντάξει, μην το λες και το ξαναλέζεις όμως. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μιλήσω όμως, Σινικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω. Μιλάω εγώ πάνω στον ακροατή και. Έχουμε, έχουμε κι άλλον ακροατή. Αυτό υπάρχει, ξαναλέω, όταν. Μιλάει ο ακροατής στον αέρα. Μόνο τότε. Ναι, δεν όχι τώρα. Στον αέρα, Χρήστο, αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε άλλη στιγμή. Για την ώρα έχουμε τους φίλους. Μπορώ να στο κάνω, είμαστε live. Ναι, λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν θέλω να κάνω καμία κριτική. Ναι. Απλά θέλω να πω, ρε παιδιά, καθίστε νόστιμα. Τη Δευτέρα πήγανε στην Ολλανδία. Την Τρίτη λίγο χαλάρωμα, δεν προλάβανε να βρεθούν μεταξύ τους. Και την Τετάρτη πέσανε μπάλα. Καθίστε νόστιμα, δηλαδή. Τι σημασία έχει αν είναι α, β, γ κατηγορία. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι ίσα ίσα για να ξεπιαστούν λίγο τα πόδια τους και τα χέρια τους και οι μίσους. Δηλαδή τι θέλατε να κάνει να μου. Καθίστε νόσημα, μην τρελόδεστε. Κανείς δεν τρελόδεστε. Μπορεί να είναι βαρύ το πέντε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τη Δευτέρα ήταν στο αεροπλάνο να. Καθίστε καλά. Εντάξει. Ο Πάοκ ήταν στο αεροπλάνο. Έπαιζε με την Αλκμαρ. Εντάξει τώρα. Φάγαν πέντε. Πείτε στο αεροπλάνο, μπορεί να ήταν άλλο φιλικό εκείνο να. Α, ήταν. Μπορεί, με την Αλκμαρ. Εντάξει. Ο Πάοκ δεν άλλαξε και. Εσείς. Πέντε παίκτες. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ξέρεις ότι ειδικά εγώ έχω μαλώσει στο παρελθόν για τέτοιο λόγο. Για ανθρώπους που γκρινιάζουν, που βγάζουν μύρλα χωρίς να πρέπει. Όμως, όταν ο Άρης κάνει 5-1 από την Σίταρτ, θα πρέπει να υπάρξει και κριτική. Εγώ νομίζω με, όλες, με όλα τα ελαφρυντικά, με όλες τις δικαιολογίες που είναι υπαρκτές, τις είπα χθες, από τον Τζακαλίδη και τον Μπακαλιάνη που παίζανε μπακ, μέχρι τον Ντουάρτε, που δεν μπορούσε το παιδί να ανταποκριθεί σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, με τις απουσίες του Σούντγκρεν, την απουσία του Φετβατζίδη, την απουσία του Γιουνές που έπαιξε ρόλο γιατί πήγε ο Ντιγκινή στην κορυφή και ο Τζανακάκης δεξί εξτρέμ. Χρήσαδε, όλα αυτά, τα, ναι, όλα αυτά. Αλλά επειδή το είδα το μάτς, δεν ήμασταν για πέντε, ήμασταν για παραπάνω. Πρέπει να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι. Όχι καμπάνες, ένα καμπανάκι. Και θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές. Και μόνο που είπες ότι δεν ήταν. Σκέψου σε ένα τέτοιο γήπεδο, εγώ δεν ξέρω, δεν το είδα. Εσύ το είπες, στο είπανε τα παιδιά. Λοιπόν, σκέψου και σε ένα τέτοιο γήπεδο να δραματιστεί. Χτύπα ξύλο αύριο ο Ιντέγκερ. Είναι λόγος αυτός. Πρόσεξε, είναι λόγος αυτός για να μην βάλουν τα πόδια τους. Είναι λόγος. Σαφώς και είναι λόγος. Παρόλα αυτά. Όταν δέχεσαι 5 γκολ από μια τέτοια ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει και να μας προβληματίσει. Δεν πρέπει να το πετάξουμε έτσι, να το ρίξουμε όλο στο αεροπλάνο στην προετοιμασία. Πρέπει να το δούμε. Όχι εμείς, ο προπονητής και οι παίκτες. Και να σου πω κάτι. Μεθαύριο, μακάρι να παρουσιαστούν έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστούν. Θα είμαστε βέβαιοι ότι αυτό προήλθε από τις δικαιολογίες που αναφέραμε. Και όλα καλά. Δεν είναι για κριτική αυτό το παιχνίδι και ας είναι και 5-1. Δεν είναι για κριτική γιατί ήρθαν, κατέβηκαν από το αεροπλάνο και δεν κάναμε, να παίξουν μπάλα. Δεν κάναμε κριτική. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Βλέπω στο Facebook διάφορα σχόλια. Εγώ σας λέω αυτό που θέλω να πω για να κλείσω κιόλας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι πάρτε διαρκείας
γιατί δεν θα βρίσκεται εισιτήριο αύριο. Σωστό. Πάρτε διαρκείας. Θα ψάχνετε και θα παρακαλάτε για εισιτήριο. Πάρτε διαρκείας. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Να σε καλά. Και μην κρίνετε από αυτό το 5. Να σε καλά. Έχουμε άλλον. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Πουλάει τσαλτίδι. Έλα. Ναι. Χαίρετε. 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 Ο Δημήτρης ο Μεζές κάτι μας διέκοψε πριν. Ναι. Είχα ρωτήσει το Χρύσανθο πόσες μέρες είναι εκεί, τρεις είπε και τα λοιπά. Και το δεύτερο ερώτημα που είναι στον αέρα και μπορεί να το απαντήσει ποιος θέλει, είναι πρέπει να γίνεται τόσο γρήγορα ένα φιλικό παιχνίδι. Καθώς είπε και ο προηγούμενος ακροατής ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Καθώς δεν είναι έτοιμοι ακόμα οι παίχτες. Λοιπόν, όταν πας και είσαι μόλις 2 ημέρες σε προπόνηση, μετά από μία ανάπαυλα, προφανώς και προσέχεις, φοβάσαι, προφανώς δεν είσαι έτοιμος και προφανώς ακόμα μερικούς παίχτες που μπορεί να είναι και καινούργοι ή να παίζουν σε αυτές τις θέσεις για πρώτη φορά, γιατί δοκιμάζει και ο προπονητής, να μην ανταποκριθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού προς όφελός σου. Να μπορέσεις ενδεχομένως να κάνεις κάποια πράγματα που μπορεί να φαίνονται πρακτικά χρήσιμα για τον προπονητή, αλλά να μην αποδώσουν. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι, και ας το απαντήσω αυτός που πρέπει να απαντήσει, πρέπει να γίνονται φιλικά μέσα σε 2 μέρες από την έναρξη της προετοιμασίας. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω επίσης και να απαντήσει και ο Χρύσανθος αν θέλει, είχε κάποιο κίνητρο παραπάνω να παίξει το παιχνίδι δυνατά η αντίπαλη ομάδα? Ναι. Καθώς βλέπετε τώρα, Χρύσανθος θα μιλήσει για να μην συμβαίνει αυτό το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, καθώς βλέπουμε ότι από ό,τι κατάλαβα μάλλον κατά τα λεγόμενα, ότι μπήκε η ομάδα αυτή πολύ δυναμικά, επιθετικά και σκληρά. Λοιπόν, είχε κίνητρο και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είχε. Θα μας πει και ο Χρυσάδος στη δική του γνώμη που μετράει φυσικά περισσότερο. Και ένα τρίτο που θέλω έτσι να θέσω ως ερώτημα είναι πού είμαστε ως προς το κομμάτι των μεταγραφών, δηλαδή τι περιμένουμε ακόμα, τι πιθανό περιμένουμε ακόμα, πέρα από το αριστερό back και το half. Περιμένουμε κάτι άλλο και τον τερματοφύλακα ίσως, γιατί κάτι διάβασα. Περιμένουμε κάτι άλλο και βάσει αυτών των ελλείψεων, όταν θα αναπληρωθούν και από όποιους αναπληρωθούν, πιστεύουμε ότι θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, και εννοώ όχι στο γήπεδο μέσα μόνο, αλλά και τεχνικά ο Παντελίδης θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Ας πούμε επίσης να σημειώσω κάτι, γιατί δεν το ανέφερε ο Χρυσάνθος πριν, ότι δεν είδαμε το Ματί για να παίζει χθες χαφ, και σίγουρα ο Μπάσα, ο οποίος αρχικά μου άρεσε πέρυσι, αλλά στην πορεία δεν ξέρω, έδειξε σαν να μην είναι μέσα στην ομάδα, σαν να είναι κάπου ανάμεσα, λίγο μέσα λίγο έξω, δεν ξέρω, γνώμη μου. Όντως πρέπει αυτή η νοοτροπία να αλλάξει. Εντάξει, είναι έμιστη. Εντάξει, δεν έχουμε το παλιό Νίκη Γόητρο και Φανέλα και τα λοιπά. Δυστυχώς ή και ευτυχώς για το κομμάτι του επαγγελματικό της, του αθλητισμού, που έκανε βέβαια και τη ζημιά του. Αλλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Δεν ξέρω αν τα συγκράτησε ο Χρυσάνθος αυτά που είπα, αλλά θα περιμένω ένα σχόλιο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θες να σχολιάσεις πριν πάμε στον επόμενο? Ο Ματίγια έπαιξε χαφ. Ναι, αυτό ήθελα να το πω κι εγώ. Ο Ματίγια έπαιξε χαφ, κανονικά. Μαζί με τον Παπούτσι, νομίζω. Ναι. Άλλωστε πήρε του Μπάσα στο... οι μεταγραφές που βρίσκω. Αμυντικό χαφ ψάχνει η αγωνίωση. Η ομάδα Φετβατζίδης ήρθε, ο Σούντγκεν θα έρθει. Δεν έχεις τόσες πολλές ελλείψεις. Έχεις, ναι, αλλά είναι φυσιολογικές για την περίοδο. Ένας φίλος που στέλνει μήνυμα λέει: Χρύσανθε, απλά είναι τα πράγματα με την κάψα που έχει ο κόσμος. Έπρεπε το φιλικό να ήταν καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, χωρίς σκορ, έτσι για να μην δίνει σημασία ο κόσμος και χαλιέται. Κάτσε... Δεν γίνεται έτσι αυτό όμως. Ναι. Πού υπάρχει αυτό, ρε παιδιά? Δεν μπάσκετ. Λοιπόν. Δεν είναι μπάσκετ. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω και λίγα μηνύματα που έχουμε στην κονσόλα πριν πάμε στους. Πες, γιατί έχουμε 6-7 λεπτά. Ναι, λοιπόν. Διάβασα μετά. Ναι, για σένα είναι.
Α, για μένα, παρακαλώ. Ναι. Ισχύει το σενάριο που γράφτηκε σε μια εφημερίδα για Εγκλέση και Μουνάφο, 325. Όχι. 7-79 αναφέρω Καρπίδης πίσω τον Ερέρα που Άρης πετούσε στα φιλικά και αργότερα φάνηκε ότι η ομάδα δεν έχει φυσική κατάσταση. Καλό. Ναι, όντως, αυτό ισχύει. Ο Παντελίδης κάνει κανονική προπόνηση. Το τερέν ήταν από ομάδα πέμπτη. Σωστό είναι αυτό. Να σου πω κάτι, σε αυτή την περίοδο, ένα μικρό σχόλιο δικό μου και συνεχίζω, πρέπει να υπάρχει κούραση στους ποδοσφαιριστές. Αυτό εννοώ όσοι γνωρίζουν. Ο 7-79. Στέλνει ένα μήνυμα. Το τερέν ήταν από ομάδα πέμπτη κατηγορία και άνθρωποι του Άρη ζήτησαν να αποτιστεί. Κάποιοι παίκτες του Άρη λέγονται ότι δεν ήθελαν να παίξουν λόγω τερέν. Απάντησε ο Χρήστος νωρίτερα. Πάλι αυτά. Όχι το να μην παίξουν, αλλά ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάλι 7-79. Χρήστος θα αληθεύει ότι ο Μπάσεν εκτός κλίματος ομάδας επειδή μάλλον ξέρω δεν έχει μέλλον. Το κλίμα στην ομάδα είναι καλό. Εκτός κλίματος ομάδος. Δεν είναι εκτός κλίματος ομάδος. Μέσα στην ομάδα είναι και μια χαρά είναι με τους παίκτες. Απλά φαίνεται ότι είναι κάπως ξενερωμένος. Από αυτή την φημολογία, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι δικαιολογία, παιδιά. Όχι. Ας παίξει και να αποδείξει. Ο Τζανακάκης δεν είναι στη μαύρη λίστα. Ειδικά ο Τζανακάκης. Ο καλύτερος παίκτης. Μα να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να ψάχνουμε πάντα να βρούμε μια δικαιολογία. Δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν με νοιάζει, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι ακόμα. Και απλήρωτος θεωρητικά να είναι. Και χαλασμένος να είναι. Τίποτα άλλο. Όταν μπει στο γήπεδο πρέπει να παίξει καλά. Η δικαιολογία είναι αυτό με το γήπεδο. Αλλά. Να σου πω κάτι. Το Σάββατο θα υπάρχει μια συνέντευξη του Ντικινή στην Άρη Σίσε. Ναι. Το λέει. Και οι άλλοι σε αυτό παίζαν το κήπεδο, δεν παίζαν σε άλλο. Φυσικά. Απλά οι άλλοι είχαν κίνητρο. Αυτός που βάλει τα γκολ ήταν υποδοκιμή. Και υπέγραψε συμβόλαιο, όπως αντιλαμβάνεσαι πλέον. Άρα το κάναμε δώρο. Βέβαια. Είχε τεράστιο κίνητρο. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Πολλά λεπτά, ρε παιδιά. Ο coach είμαι. Έλα, coach, έλα, coach. Παιδιά, λίγο σύντομα και τελευταία που μείνανε, γιατί ο Χρήστος πρέπει να παίξει στην προπόνηση. Εντάξει τώρα, ακούστε. Κουρασμένοι, όλα καλά, βαριά πόδια κτλ. Τα ξέρουμε. Τα έχουν βάλει. Πάρτε διαρκείας, δεύτερο, τα ξέρουν όλοι. Πάρτε διαρκείας κτλ. 350 συν 250 του σιώπη που θα έπαιρνε, πάμε στα 600 χιλιάρικα. Ναι. Εξοικονομήθηκε 600 χιλιάρικα για τη θέση νούμερο 6. Πού είναι ο παιχταράς, ρε μάγκες? Θα έρθει, ρε φίλε, εντάξει. Πού είναι τα 600 χιλιάρικα, ρε μάγκες? Γι' αυτό 600 χιλιάρικα χωρίς να μπει μία παραπάνω. Αυτά είναι που άδειασε η θέση 600 χιλιάρικα. Πρόσεξέ με. Δεν λογίζεται εξάρι ο Μπάσεν. Τα 250 που βάζεις δεν τα παίρνεις. Εντάξει, άκου λίγο. Χρήσατε ένα λεπτό και θα κλείσω. Ναι, δεν είναι 600. Οπωσδήποτε θέλει εκεί παιχταρά και το ξέρεις και εσύ και τα λοιπά που να έχει transition. Δύο θα πάρεις. Δύο θα πάρεις, όχι ένα. Το πρόβλημα το Άρη πέρυσι Nike που έφαγε 4 ήταν το transition. Transition με πήγαινε έλα πίσω μπρος με μπάσα δεν υπάρχει. Και χθες το ίδιο πρόβλημα είχε. Αυτό είναι το πρόβλημα, τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το transition, μόνο αυτό. Εάν δεν μπορεί να λύσουν αυτό Πατελίδη, δεν υπάρχει λόγος να είσαι εκεί. Θα πρέπει να πιέσεις τη διοίκηση να πάρεις παιχταρά. Έχουμε όλοι απαιτήσεις. Διαρκεία θα πάρουμε όλοι. Αλλά τώρα θα πρέπει να απαιτήσουμε. Ναι, μεν τα πόδια βαριά. Τα ξέρω όλα αυτά. 5 γκολ όμως δεν μπορώ να φάω εγώ σε μια προπόνηση. Και αυτό το ξέρω. Άλλο. Ξαναλέω, είναι το transition εκεί πέρα. Θα πρέπει, έχεις εξοικονομήσει 600 χιλιάρικα για αυτή τη θέση. Θα πάρεις παιχταρά εκεί πέρα διοίκηση. Εγώ σε στηρίζω πιο φανατικά από τον καθένα. Θέλω όμως παιχταρά, φίλε, εκεί πέρα, Καρυπίδη. Κατάλαβες, Διαμαντόπουλε, κατάλαβες. Πατελίδη, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό, φεύγεις. Φεύγεις. Και το ξέρεις ότι φεύγεις. Να σε καλά, φίλε. Έχουμε απαιτήσεις, έχουμε όνειρα, παιδιά. Να σε καλά, φίλε, γιατί έχουμε άλλους δύο. Αυτά δεν είναι μικρό πράγματα, έτσι. Να σε καλά. Και δεν κάνω τώρα τίποτα, καμιά μορφή στη δίκη σας, θα σε καλά, Νίκο. Τι έχω να σε καλά, κι άλλους δύο περιμένουν, να μας βάλεις και χέρι κιόλας. Εγώ περίμενα 25 λεπτά, άκουμε λίγο. Ξέρουν ότι είναι το transition, πολύ ωραία, δουλέψτε εκεί. Το είπαμε. Τον άνθρωπο, τότε δεν υπάρχει. Μα το είπε και ο Παντελίδης. Το είπαμε, το είπε και ο Παντελίδης. Δεν τα άκουσα, παιδιά, εγώ δεν άκουσα καν χθες το τέτοιο. Άμα δεν τον άκουσες καν, τι θα σε κάνω. Αυτό ακριβώς είπε ο Παντελίδης. Χρήσατε, άκουσα τα 5 λεπτά που φάγαμε τα 3 γκολ. Άντε κλείσε τα 3 γκολ. Κλείσε να φύγω. Έγινε, λοιπόν. Πόσο έχουμε ακόμα, επόμενος παιδιά, πολύ γρήγορα. Πάμε, καλησπέρα. Άλλα 2 λεπτά και 3. Άλλα 2 λεπτά, μην καλείτε άλλο. Ναι. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επόμενος. Νίκος από Ηράκλειο, μ' ακούτε? Έλα, Νίκο, καλησπέρα, ναι.
Λοιπόν, καλησπέρα. Από Ηράκλειο Κρήτης παίρνω. Εγώ πάντως για αυτά που λένε οι άλλοι, το διαρκείας το έχω πάρει εδώ και 20 μέρες. Αν και από το Ηράκλειο και θα έρθω 4-5 φορές στη Θεσσαλονίκη. Το έχω φροντίσει και το έχω πάρει να φροντίσουν και οι φίλοι από Θεσσαλονίκη να κάνουν το ίδιο, γιατί ίσως ο Καρυπίδης αυτό περιμένει για μεταγραφές. Λοιπόν, να τα πάρω ένα-ένα. Καταρχάς για το φιλικό. Ίσως να περιμένει αυτό. Έχει φέρει τον Ιντέ και τον Ντουάρτε, τον Σούντγκρεν. Τι περιμένει αυτό για μεταγραφές? Έχει κάνει ήδη. Όχι, για το αμυντικό χαφ που περιμένουμε, για το αριστερό μπακ που περιμένουμε καλύτερο από τον Κόρχο. Α, λες έξτρα. Έξτρα, ναι, έξτρα. Λοιπόν, okay. Για το φιλικό, όσο χαλαρά και να είναι στην αρχή της προετοιμασίας, δεν ξέρω εγώ πολλές ομάδες να τρώνε 5 γκολ στο παιχνίδι, ούτε ο ΠΑΟΚ που είπες Χρήσανθε, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε άλλες ομάδες έτσι απλά στο πρώτο φιλικό τρώνε 5. Κάποτε παίζαν οι ομάδες στο πρώτο φιλικό με μεικτές σερβιτόρων για να βάζουν 10 γκολ να παίρνουν ψυχολογία. Δεν ξέρω αν αυτό με τις σύγχρονες τάσεις της προπονητικής καταργήθηκε. Ίσως θα μπορούσαν να ήταν κάπως έτσι το πρώτο φιλικό για να είναι τελείως χαλαρώματος και ξεμουδιάσματος. Λοιπόν, για τον Μπάσα που λέτε, για την ψυχολογία του. Καλός, κακός, άσχημος, με τον Μπάσα θα παίξουμε με τη Λεμεσό το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή και αύριο να κλείσουμε αμυντικό χαφ, μέχρι να υπογράψει, μέχρι να περάσει εξετάσεις, μέχρι να πάει η Ολλανδία, αν προλάβει να πάει η Ολλανδία, το πρώτο μάτι θα παίξουμε με Μπάσα Ματίγια. Άρα του Μπάσα η ψυχολογία πρέπει κάπως κάποιος να την ανεβάσει και να τον εγκληματίσει, αν είναι εκτός κλίματος. Το ερώτημα είναι για το Σούντρεν, αν γίνεται κάτι με την ΑΕΚ για να μην παίξει η Ευρώπη εκεί, να παίξει η Ευρώπη με εμάς. Και με το αμυντικό χαφ βέβαια, τι γίνεται. Ωραία. Αυτά. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Χρήσανθο. Η ανανέωση του Φετφατζίδη που εμφανίζεται μεσίας, είναι και η εισήγηση του Παντελίδη? Γιατί από την περσινή χρονιά φάνηκε ότι δεν τον πιστεύει τόσο πολύ. Και το δεύτερο, πόσο κόστησε η ανανέωση για 2 χρόνια του Φετφατζίδη? Ευχαριστώ. Το οικονομικό κόστος πρέπει να το πει η Παϊάρης. Σωστό. Εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, για 250 το χρόνο. Άλλος έχει πει για 280 το χρόνο. Ναι, άλλωστε... κάπου εκεί. Ναι, υπολογίζω ότι κάπου εκεί είναι. Είναι μεταξύ 250 με 300 χιλιάρικα. Οκ, εκεί πέρα είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι πληροφορία, δεν είναι κάτι επίσημο. Και όσον αφορά τις εισηγήσεις, υπάρχει αθλητικός διευθυντής στην ομάδα, παιδιά, και διοίκηση. Ο αθλητικός διευθυντής συζητάει με τον προπονητή και του φέρνει παίκτες. Ο Παντελίδης λοιπόν ρωτήθηκε για το Φετφατζίδη και είπε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στη συγκεκριμένη θέση. Άρα, όταν ο προπονητής λέει ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στη συγκεκριμένη θέση, απαντάει από μόνο του. Ωραία. Αυτά. Σε αποδεσμεύουμε. Σε πόση ώρα θα έχουμε? Σε κανένα 20 λεπτά. Ωραία. Ωραία. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τα break μας. Ευχαριστούμε, Χρήσανθε. Θα επιστρέψουμε στην Ολλανδία και στο Άρνεμ για να ακούσουμε 6 και 4 τις δηλώσεις του Γιάννη Φετφατζίδη. Θα πάμε στο break. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Και όλοι εσείς παρά θα πάμε παρά μέχρι και τις 7. Σε λίγο θα συνδεθούμε εκ νέου με την Ολλανδία και το Άρνεμ για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιάννη Φετφατζίδη. Αναμένουμε ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα τις ακούσουμε. Χρήστο μου, τηλεφωνικά δηλαδή μέσω του live του Λαμπαουτάρης στο Facebook. Βάζω τα λεφτά μου στο δεύτερο. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και συζητήσατε και συζητήσαμε εδώ πέρα με τον Χρήσανθο ζωντανά από την Ολλανδία για το χθεσινό φιλικό. Εντάξει, αρκετές απόψεις υπάρχουν για το χθεσινό παιχνίδι και την βαριά ήττα του Άρη από την Φορτούνα Σιτάρτ. Οφείλει όμως η ομάδα να το αφήσει πίσω της, κρατώντας βέβαια αυτά τα οποία πρέπει να διορθώσει. Και οι διορθώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Έχουν και προεκτάσεις σε άλλα ζητήματα στον Άρη. Και όσον αφορά την βελτίωση του ρόστερ αυτή τη στιγμή, είτε στο τακτικό κομμάτι, είτε στο κομμάτι των επιλογών αυτή τη στιγμή. Ο 779 έστειλε νωρίτερα ένα ακόμα μήνυμα. Όταν μάθουμε την ισορροπία στήριξης κριτικής προς την ομάδα, όλα θα είναι καλύτερα. Δεν γίνεται πριν την Πεντάρα να φύγουν 36 διαρκές σε μια μέρα. Δηλαδή τώρα δεν διαφωνούμε πολύ. Εντάξει, κριτική θα υπάρχει πάντα. Πρέπει να υπάρχει πάντα κριτική από όλους, από τον κόσμο, από τους δημοσιογράφους. Πρέπει να υπάρχει κριτική. Αλλά να μην περνάμε αυτή την κόκκινη γραμμή και ισοπεδώνουμε τα πάντα και δημιουργούμε μια κρίση από ένα φιλικό παιχνίδι, ρε παιδιά, στην τελική. Όχι, βαρύ το 5-1. Εννοείται, όλοι εκνευριστήκαμε χθες με αυτό το 5-1.
Κάποιοι είναι εκνευρισμένοι ακόμα. Αν όμως αποδειχθεί μια κακή παρένθεση, τότε εντάξει. Αν υπάρξει συνέχεια στο χθεσινό και παίξει ο Άρης με τη Γάνδη και με την Αιτχόφεν, άντε με την Αιτχόφεν πες είναι και πολύ μεγάλη διαφορά, και δείξει την ίδια εικόνα, τότε θα υπάρχει θέμα. Σίγουρα θα υπάρχει θέμα. Γιατί όταν κάτι επαναλαμβάνεται, πάει να είναι σύμπτωση. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε και το φιλικό του Σαββάτου και γενικότερα πώς θα είναι και οι υπόλοιπες μέρες για την ομάδα και όσον αφορά την παρουσία της στην Ολλανδία, αλλά και όσον αφορά τις κινήσεις που θα γίνουν όσον αφορά το μεταγραφικό και την ενίσχυση του ρόστερ στη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης χρειάζεται κάποιους παίχτες. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό υλικό το οποίο έχει Παντελίδης αυτή τη στιγμή πάνω. Έχει σχεδόν τη βασική του εντεκάδα. Για μένα, αν είχε κάποιες ακόμα αξιόπιστες πληρωματικές επιλογές που θα έχουν ρόλο στο rotation του την επόμενη σεζόν, μπορεί να μην ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί σε αυτά τα φιλικά, επειδή γίνονται εν μέσω προπονήσεων, κούραση, τα πόδια είναι βαριά, αυτά είναι δικαιολογίες με βάση, αλλά μέχρι ένα σημείο, μοιράζεις την ποιότητα και την κούραση σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Παντελίδης χθες. Αν ξεκινούσε με όλους τους βασικούς χθες και μετά έβαζε όλους τους αναπληρωματικούς στο δεύτερο, μπορεί να γράφει κι άλλο το κοντέρ για μένα. Προσπάθησε να το μοιράσει, έκανε πειράματα, τα πλήρωσε. Οκ, προχωράμε. Αν αποδειχθεί μια κακή παρένθεση, επαναλαμβάνω το χθεσινό. Αν συνεχιστεί, τότε υπάρχει θέμα. Σε λίγο θα έχουμε δηλώσεις του Γιάννη Φετιφατζίδη, σε κανένα πεντάλεπτο. Live από το Facebook του All About Άρης. Θα μπορέσετε να τις δείτε και θα τις ακούσουμε και εμείς φυσικά live εδώ πέρα από τον Λίμπερο. Φίλος ο 015, τι γίνεται με αμυντικό χαφ και αριστερό μπακ. Με αμυντικό χαφ, ο Άρης προσπαθεί μέσα 24 ώρα που διανύουμε να κλείσει να καλύψει το κενό του Σιώπη, είτε με τον Καστεγιάνο, είτε με τις άλλες δύο περιπτώσεις που έχει αυτή τη στιγμή στη λίστα του και τις έχει ως προτεραιότητα για τη θέση 6. Θέλει μέσα στην εβδομάδα αυτή να το τελειώσει. Μακάρι να το καταφέρει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο πάντως όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Για τον αριστερό μπακ, διαβάσατε και χθες αργά στο All About Άρης το όνομα του Λύση Μπάνιες, του Αργεντινού οπισθοφύλακα, ο οποίος έμεινε προσφάτως ελεύθερος από την Τραμζουσπορ, στην οποία αγωνιζόταν την τελευταία τριετία. Ο παίχτης ο συγκεκριμένος προτάθηκε στον Άρη μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο. Υπήρξαν μία-δύο επαφές με τον εκπρόσωπό του, αλλά διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Δηλαδή, η πλευρά του Ιμπάνιες ζητούσε 360.000 ευρώ. Ο Άρης δεν ανέβαινε πάνω από τα 2,5. Συμφώνησαν να μιλήσουν ξανά οι δύο πλευρές, αλλά δεν το βλέπω να προχωράει. Να σας πω την αλήθεια, δεν πέφτει ο ποδοσφαιριστής από αυτές τις απαιτήσεις του, και αν πέσει, να πέσει το πολύ με τις 300.000 ευρώ. Ο Άρης τόσα χρήματα για αριστερό μπακ δεν έχει την πρόθεση να δώσει. Παρόλο που αξιολογήθηκε πολύ καλά ο ποδοσφαιριστής, υπάρχει θετική γνώμη στις τάξεις ομάδας για τον Ιμπάνιες, αλλά κρίνεται και πολύ ακριβώς για τα χρήματα που έχει αποφασίσει ο Άρης ότι θα διαθέσει για τον παίχτη που θα πλησιώσει τον Μίχαη Κόρχουτ. Άρα αφήνει τη συγκεκριμένη περίπτωση και προχωράει στις υπόλοιπες, ψάχνοντας τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Ούγκρο, και νομίζω ότι ίσως πλέον να το επισπεύσει λίγο. Γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Υπάρχει του Τζανακάκη βέβαια, αλλά θέλει ο Άρης κάτι καλύτερο για τη συγκεκριμένη θέση και για τον παίχτη που θα είναι μαζί με τον κόρχο του αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα αυτή τη στιγμή. Είπαμε για τον Ιμπάνιες. Πολύ δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα πλέον και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση του Αργεντινού, προχωρήσουν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν είναι συνεπείς συνάδελφοι μου στην Ολλανδία. 6 και 4 λένε θα ξεκινήσουν. 6 και 20 έχει πάει, απαράδεκτη ρε φίλε. Με Παπαδόπουλο εκεί, 6 και 4 θα ξεκινήσει όλα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα συνδεθούμε που να είναι με την Ολλανδία και τον Χρήστον Τσαλτίδη για να ακούσουμε τον Γιάννη Φετιφατζίδη. Σήμερα νομίζω ότι επισημοποιήθηκε και συσσαγωγικά, να το πω, η αποχώρηση του Δημήτρη Κανάκογλου από την ομάδα με ένα δικό του μήνυμα στα social media. Ο Σεραίος μεσοπιθετικός
Ένας παίχτης για μένα που ξέρει πολύ μπάλα, αλλά τον πρόδωσαν οι συνεχόμενοι τραυματισμοί τα τελευταία τρία χρόνια. Ανέβασε ένα μήνυμα στα social media ανάγωγλου αποχαιρετώντας τον κόσμο και τον Άρη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άρη για τη στήριξη που μου έδειξε μια πολύ δύσκολη περίοδο για μένα. Δυστυχώς οι τραυματισμοί δεν με άφησαν να βοηθήσω την ομάδα όσο θα μπορούσα και θα ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξη που πήρα μετά τους τραυματισμούς μου. Φεύγω σαν φίλος και εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα και καλή επιτυχία στην Ευρώπη. Ανέφερα ανάγωγλου στην ανάρτηση που έκανε σήμερα στο λογαριασμό του στο Instagram συγκεκριμένα. Και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Εγώ θα πω ότι δεν αποκλείεται αυτός να είναι στην Αθήνα. Για τον Ανάκογλου, από ποιον πήγε, αλήθεια. Υπήρχε από όλα Σμύρνης, φίλε, εγώ είχα την πληροφορία, ένα έντονο ενδιαφέρον, αλλά πήγε Λαμία τελικά, καλή αρχή το παιδί, βεβαίως. Λοιπόν, τον ψήλο εξέταζε και από όλα Σμύρνης. Τον Ανάκογλου το τελευταίο διάστημα, ακόμα έναν πρώην παίχτη του Άρη, που είχε στη λίστα της ελαφρά ταξιαρχή, αλλά τελικά κατέληξε στη Λαμία ο ποδοσφαιριστής. Καλή του συνέχεια, φίλος του Άρη θα είναι πάντα, καλός χαρακτήρας και του ευχόμαστε τα καλύτερα και να παίξει μπάλα κυρίως, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο Ανάκογλου στη φάση που βρίσκεται και έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του, να παίξει ποδόσφαιρο και να προσπαθήσει να επιστρέψει στο επίπεδο, αν όχι στο επίπεδο που ήταν πριν, πολύ κοντά στο επίπεδο το οποίο βρισκόταν. Ναι, ωραία. Τα μηνύματα, το ρεπορτάζ τρέχει. Θα διαβάσετε συνέχεια στο All About Art. Παπάδες θα ετοιμάσουμε για να ανεβάσουμε. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, όταν τελειώσουμε το Φετφατζίδι, τι? Θα βγει και συνέντευξη, ρε Χρήστο, περίμενε. Εντάξει, μην νομίζεις. Θα βγει και συνέντευξη. Αν προλάβουμε, θα ασχοληθούμε λίγο και με τον μπάσκετ στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί ο κύριος Γουλιέλμος κατέθεσε έτοιμα για μετάθεση συνέλευσης. Δηλαδή, για το Θεό, δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια του χρόνου, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έρασε η τέχνη θα το δει θετικά ή όχι. Η δόνηση με το κινητό είναι εκπληκτική. Ναι, ρε Χρήσα, εντάξει, okay, στέλνει τα μηνύματα, αλλά βγάλε και το Φετφατζίδι μια δηλώση εδώ πέρα. Άντε, περιμένει εδώ πέρα ο λαός να ακούσει το Φέτφα. Για δώσε λίγο, χαλί. Ένας μελλοντικός προπονητής του Άρη ήταν στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα αναλάβει, πιστεύω εγώ, ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, είμαστε αναμονή. Είναι συντονισμένος ο Χρήστος και ο στο Facebook του All About Άρης. Περιμένοντας να ξεκινήσουν οι δηλώσεις του Ιωάννη Φετφατζίδη, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι στην Ολλανδία. Θα είναι φυσικά και στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη για το φιλικό του Σαββάτου με τη Γάνδη. Άρα του δίνει μια ακόμα επιλογή για τα extreme. Πολύ σημαντικό. Αν και έχει παίξει εκεί πέρα, είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή. Και το Λάξον και τον Τικινιού. Τικινιού βέβαια αναγκάστηκε να παίξει φορ χθες, γιατί ο Γιουνές προφυλάχθηκε, είχε ένα σφίξιμο στη γάμπα και δεν αγωνίστηκε ο Τινίσιος κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρτ. Τι έχουμε κλείσει από εκεί, το δούμε κι αυτό. Κάλεσε εκεί. Αφού είπε Facebook. Α, λέω κι εγώ. Λοιπόν, υπήρξε και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ. Διευκρινίσει περισσότερο για τις θέσεις αμαία της νέας σεζόν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετούς από εμάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση ΠΑΕ, λέει, όσοι βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο θα εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο με το συνοδό τους. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν διαθέσιμες 20 θέσεις αμαία, οι οποίες θα καλύπτονται από τις ειδικές κατηγορίες μετά από δήλωση συμμετοχής και σειρά προτεραιότητας που θα ακολουθεί. Η ΠΑΕΑΡΙΣ θα βγάζει ανακοίνωση πριν από κάθε παιχνίδι για να δηλώσει συμμετοχή ενδιαφερόμενη. Σε περίπτωση κάλυψη των θέσεων θα υπάρχει νέα ανακοίνωση. Τέλος, όπως ισχύει σε όλες τις ομάδες, όσοι φίλαθλοι με κινητικά προβλήματα δεν βρίσκονται σε ένα περικό αμαξίδιο αλλά επιθυμούν να βρεθούν στο γήπεδο, θα έχουν έκπτωση 30% στα εισιτήριά τους για τα παιχνίδια της νέας σεζόν. Να δώσουμε την ώρα. Ωραία, βάλει λίγο νωρίτερα την ώρα. Γιατί θα έχουμε σε λίγο το Φετφατζίδη και επιστρέφουμε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι από στιγμή στη στιγμή ξεκινάνε και οι δηλώσεις του Φετφατζίδη. Άρα θα πάμε λίγο πίσω το break. Και ως ο νούπο, σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε σύνδεση με την Ολλανδία για να ακούσουμε τον 28χρονο Εξτρέμ. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε αυτή η παιχτούρα που ονομάζεται Άριεν Ρόμπεν.
ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγωνιζόταν στην Μπάγερ Μονάχου, πιο παλιά στη Ριάλ και στη Τζέλσι. Τεράστιος παίχτης, με μια δική του κλασική κίνηση, η οποία καταλαβαίνουν όλοι ποια είναι. Αυτή η φοβερή τρίμπλα του και το κόψιμο με τα αριστερό προς τα μέσα και το σούτ που έκανε ο Ολλανδός. Ένα από τα καλύτερα εξτρέμ νομίζω που έχουμε δει η δικιά μου γενιά τουλάχιστον, γιατί στη δικιά μου τη γενιά συγκαταλέγεται ο συγκεκριμένος. Ανακοίνωσε την αποσύρα την εργοδράση. Εντάξει, είχε φτάσει και σε μεγάλη ηλικία πλέον. Δεν τον έπαιρνε νομίζω παραπάνω. Ίσως είχε ένα χρόνο ακόμα. Αλλά κρεμάται τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα ασχοληθεί με άλλον τρόπο. Με το ποδόσφαιρο στον Άρη, φίλε, δεν θα ήταν καλός αυτός αν ερχόταν. Πολύ καλή επιλογή θα ήταν ο Ρόμπεν. Τώρα που θες, έκλεισε το Φετφατζίδι βέβαια, αλλά άμα έρχονταν και ο Ρόμπεν, εντάξει, δεν θα λέγαμε κι όχι. Το Φετφατζίδι βέβαια δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Φαντάζομαι περιμένουμε να συντονιστούν λίγο όλοι οι συνάδελφοι για να ξεκινήσουν οι δηλώσεις και συνέχεια θα πάμε στο break για να επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Για να δω αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Ο φίλος 741, πάντως Νίκολε, άσχετο με το φιλικό, είναι ρίσκο να μείνει ομάδα 20 ημέρες πριν τον αγώνα χωρίς αμυντικά χάφη, ειδικά σε 4-2-3-1. Ο Ντουάρτε παίζει εκεί. Στο 4-2-3-1. Νομίζω ότι κουμπώνει καλύτερα. Κουμπώνει επίσης καλά στο 4-3-3 με τους δύο εσωτερικούς μέσους. Απλά ο Ντουάρτε στο 4-2-3-1 δεν μπορεί να είναι στην ευθεία με το εξάρι. Ο Ντουάρτε στο 4-2-3-1 είναι ο χαφ που ανεβαίνει και πάει και πλαισιώνει το 10. Άρα γίνεται πάλι κάτι σαν 4-3-3 εκεί πέρα με αυτούς τους δύο. Ο Ντουάρτε δεν είναι ανασταλτικό χαφ, είναι επιθετικογενές χαφ. Δεν είναι τόσο καλό στο μαρκάρισμα. Και το ήξερε ο Άρης αυτό όταν τον έπαιρνε. Τώρα αυτό που λες ότι δεν γίνεται 20 μέρες πριν το μάτς χωρίς αμυντικά χαφ, ναι, εντάξει, αυτό το οποίο γνωρίζουμε και σε έχουμε μεταφέρει εδώ και λίγες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, είναι ότι ο Άρης θα κινηθεί για έναν, τουλάχιστον έναν χαφ, για να καλύψει το κενό του Σιώπη. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα πάρει έναν ακόμα. Θα κάνει προσπάθεια για να φέρει έναν ακόμα παίχτη, έναν ακόμα χαφ, για να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή. Ήρθε ο Γιάννης Μετβατζίδης, λέει ο Χρύσανθος. Ελβετή. Ποιοι είναι οι μεταρολογοί, Ελβετή δεν είναι? Ελβετή, μπράβο, ναι. Ελβετή, πραγματικά. Και τέταρτο είπανε και 35 πήγε, ρε φίλε. Δηλαδή 20 λεπτά. 20 λεπτά. Δεν πειράζει. Αγαπάμε και στηρίζουμε γραφείο τύπου ΑΕΑΡΙΣ όμως. Δεν πειράζει. Μπορεί να ήταν και θέμα του ποδοσφαιριστή, φίλε. Μπορεί να μην ήταν θέμα του γραφείου τύπου ή των συνάδελφων που βρίσκονται στο Άρνεμ. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Λοιπόν, άρα από στιγμή-στιγμή είμαστε συντονισμένοι. Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα. Γιάννη Φερβατζίδη. Ωραία, ξεκινάμε. Αν σταματήσουν εδώ οι συνάδελφοι να ρίχνουν πινελίκια και να βάζουν τα χέρια τους μπροστά στην κάμερα. Λίγο πριν την απογευματινή προπόνηση της ομάδας. Ακούμε το Χρύσανθο αυτή τη στιγμή στο live του Λαμπατάρη στο Facebook. Αν έχεις πολλές διαφημίσεις, έχεις διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Φερβατζίδη. Πάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη, ένα πρώτο σχολείο για την εξέλιξη που είχε η δική σου υπόθεση. Τίποτα δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, είμαι χαρούμενος, παραμένω στην ομάδα και να κάνουμε τα ίδια ακόμα καλύτερα, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα πράγματα από τα περσινά. Όταν τέλειωσε η σεζόν, αν το είχες στο μυαλό σου να συνεχίσεις για την επόμενη σεζόν ή έψαχνες κάτι άλλο στο μεσοδιάστημα? Υπήρξαν συζητήσεις και τα λοιπά, αλλά πάντα υπήρξε κάτι μέσα στο μυαλό μου, ναι, δεν το συζητώ. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο εξάμεινο που ήσουν εδώ είναι ότι ήσουν για ένα εξάμεινο, τώρα θα είσαι για δύο χρόνια. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι είναι μια σοβαρή διαφορά και το εξάμεινο που είχα απογράψει με τα δύο χρόνια τώρα, αλλά και το ότι ερχόμουν στη μέση της χρονιάς, με το ότι είμαι την αρχή της χρονιάς και για δύο χρόνια. Θα νιώσω περισσότερο καλά, θα νιώσω περισσότερο δεμένο για την ομάδα σίγουρα και νομίζω ότι θα πετύχουμε, όπως είπα και πριν, καλύτερα πράγματα. Τι συζητήσεις κάνατε με τη διοίκηση, με την τεχνική ηγεσία, τι συζητήσεις κάνατε για να φτάσετε τελικά στη συμφωνία? Εντάξει, δεν μπορώ να. Δεν χρειάζεται. Όχι ακριβώς, δεν κατάλαβες. Τίποτα. Εντάξει, είμαστε για την ομάδα, να τα πάμε όλοι καλά, να πάμε να πετύχουμε τους στόχους μας και τα λοιπά. Τα βασικά δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Καταλαβαίνετε, τα γνωστά, εντάξει. Ο στόχος με την ομάδα? Ο στόχος είναι σίγουρα να προκριθούμε από την Λεμεσό και μετά να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να πάμε. Να προχωρήσουμε εκεί που μπορούμε, όσο μακριά μπορούμε, όσο πιο μακριά γίνεται. Κοιτώντας λοιπόν
πρώτα απ' όλα αυτό το μάτς, μετά το δεύτερο, και θεωρώ ότι θα είναι κάτι το ιδιαίτερο αν καταφέρουμε τους ομίλους, να το πούμε στους ομίλους του Europa League. Γιάννη, ο προπονητής εξέφρασε την άποψή του και το τι θέλει από σένα ακριβώς, ποιες είναι οι προσδοκίες που έχει από σένα. Τι έχεις να απαντήσεις και τι να περιμένουμε από τον Γιάννη Σταγκίδη. Θεωρώ ότι αν είναι αληθινά αυτά που είπε, ότι εντάξει, θα συμφωνήσω να νιώσω με την ομάδα και τα λοιπά λίγο περισσότερο και έτσι. Δεν έχω να επισημάνω κάτι και να απαντήσω. Εντάξει, και συμφωνώ και μέσα στο γήπεδο θα προσπαθήσω να αποδείξω και να κάνω καλύτερα πράγματα από ό,τι τα περσινά. Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση του εξαμήνου που ήσουν στον Άρη, δηλαδή πώς το βίωσες αυτό το εξάμηνο το δεύτερο της περσινής σεζόν? Αλήθεια είναι ότι περίμενα να αγωνιστώ λίγο περισσότερο. Δεν έγινε. Να ξεκινήσω περισσότερα μάτς βασικός ή να μην βγαίνω ως αλλαγή όπως γίνεται συνέχεια σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, η ομάδα ήταν δεμένη, σίγουρα ήταν τα παιδιά πιο έτοιμα. Κατάφεραν πολλά πράγματα, φυσικά χωρίς εμένα. Εντάξει, νομίζω είχα αρκετό χρόνο παρόλα αυτά, είχα αρκετό χρόνο, σε όλα τα μάτς αγωνίστηκα και περίμενα να συμβεί κάτι ανάλογο και φέτος. Γιάννη, είχες, όπως και να το κάνουμε από ποια άποψη και να το πούμε, είχες μια απόσταση από την ομάδα πέρσι. Ήταν ένα μικρό κομμάτι αυτό της εξέλιξης στην καριέρα σου φέτος, και τον επόμενο χρόνο μπορείς να παίξεις ένα πιο ηγετικό ρόλο σαν Έλληνας ποδοσφαιριστής, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί στην ομάδα. Ναι, θα το ήθελα αυτό πολύ. Νομίζω ότι το ήθελα πολύ και ελπίζω να συμβεί και αυτό. Ελπίζω να γίνει έτσι. Εγώ θα δώσω τον καλύτερο με αυτό. Θα δώσω το καλύτερο για τα πάντα για την ομάδα και ελπίζω να συμβεί αυτό, όπως είπατε κι εσείς. Θεωρείς ότι είναι και μια ευκαιρία να πας στην Εθνική? Πάντα είναι ευκαιρία, όποια ομάδα και αν βρίσκομαι, να ξαναφορέσω τη φανέλα της Εθνικής. Φυσικά όλοι θα το ήθελαν αυτό. Ναι, θα το έβλεπα και σε ευκαιρία, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Φετφατζίδη. Πάμε γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα, Χριστοκιός, και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ξεφύγαμε λίγο λόγω των δηλώσεων του Γιάννη Φετφατζίδη, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε ήδη στο All About Harris. Μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη ήταν μια προσφορά της εταιρείας Caraman Lease Constructions, που είναι μαζί μας. Έτσι, αν θέλεις φετινές σου διακοπές να σου μείνουν αξέχασες, στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουνα: Πεύκη Deluxe Residences, ευρύχωρα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Τηλέφωνο 2374-06-2222 ή pevkideluxeresidences.com. Γιατί σαν τη Χαλκιδική, παιδιά, δεν έχει. Αυτά είναι γνωστά, πως σαν την Άρκον Ελλάς δεν έχει. Αν έχεις κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ ή μίνι μάρκετ, η επιλογή σου είναι Άρκον Ελλάς. Κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια που προσαρμόζονται στον χώρο σου. Την Άρκον Ελλάς θα τη βρείτε σε βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, στο τηλέφωνο 2310-723-240, στο υποκατάστημα στην Αθήνα καθώς και στο arcon.gr. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ σιγά σιγά μπαίνουμε στη τελική ευθεία για να κλείσουμε. Ήταν μια γεμάτη εκπομπή, ακούσαμε και εσάς. Ακούσαμε και τον Χρύσανθο, ακούσαμε και τον Φετφατζίδη. Τα ακούσαμε όλα γενικότερα. Στο μπάσκετ είπαμε ότι υπάρχει αίτημα για μετάθεση της συνέλευσης από τον κύριο Γουλιέλμο, ο οποίος ζητάει να διεξαχθεί συνέλευση στις 15 Ιουλίου, την ώρα που ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τον Άρη. Κατατέθηκε το σχετικό αίτημα στον ερασιτέχνη, του οποίου η απάντηση αναμένεται πλέον. Σε μια συνέλευση που, αν δεν είναι εκεί ο Γουλιέλμος, δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, αν ο ερασιτέχνης πει ότι δεν εγκρίνουμε τη μετάθεση της συνέλευσης και ο κύριος Γουλιέλμος δεν έρθει Δευτέρα, δεν έχει νόημα. Άρα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Γουλιέλμος ότι πλέον δεν μπορεί να παίζει με το χρόνο και δεν μπορεί να παίζει και με την υπομονή του κόσμου πλέον. Εδώ που έχουμε φτάσει και στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Χωρίς καμία εξέλιξη και με πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Είτε σε διοικητικό επίπεδο, είτε σε αγωνιστικό. Ο κύριος Γουλιέλμος προφανώς να ζητάει μετάθεση, πιστεύει ότι μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να έχει κάτι επιπλέον. Εγώ προσωπική μου γνώμη είναι, παρακολουθώντας έτσι σαν ουδέτερος βέβαια τον μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από εμάς, όπως είναι ο Αντώνης Ογκάτζιος, στο All About Harris, ότι από τη στιγμή που δεν έχει κάτι τόσο καιρό, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έστω και αν έχει κάτι στα χέρια του που μπορεί να γίνει χειροπιαστό την επόμενη εβδομάδα, ας πάει τη Δευτέρα και στο ανακοινώσει συνέλευση.
πλέον όχι εβδομάδα, ημέρα πλέον για τον Άρη έχει σημασία. Άρα, ο κύριος Γουλιέλμος, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να είναι κανονικά συνέλευση την ερχόμενη Δευτέρα, εφόσον ερασιτέχνης αρνηθεί το αίτημα το οποίο κατέθεσε για μετάθεσή της κατά μία εβδομάδα. Επίσης, διαβάζουμε εδώ πέρα το ρεπορτάζ του Γκάτζιου στο All About Aris όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αλλά και παικτών, καθώς από τη στιγμή που Άρης Λυκογιάννης οδεύει προς τον Κολοσσό Ρόδου, και καλά κάνει για μένα, εκεί να πάει, δεν χρειάζεται να έρθει από εδώ, υπάρχει πλέον στο προσκήνιο για τον Άρη περίπτωση του Χρήστου Μαρμαρινού, άνθρωπος ο οποίος επισηγάται όταν ήταν μέλος του τεχνικού team του Ολυμπιακού, χέρι της εκτίμησης του Δημήτρη Γουλιέλμου και φαίνεται να έχει πάρει κεφάλι στην κούρσα του διαδόχου του Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος συνεχίζει στον Ηρακλή. Και από τη στιγμή που ειδικά ο Σκουρτόπουλος είναι αρνητικός, επίσης ο Μαρκόπουλος είναι αρνητικός, ο Τακιανός, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα το ρεπορτάζ στο Αντώνη του Γκάτζου, είναι κοντά σε φωνή με ομάδα του Κατάρ. Και όσον αφορά τους παίκτες, έχει γίνει ήδη μια συζήτηση με τους Νίξον Λαμπ και Μιλόσεβιτς του Λαβρίου, ενώ φαίνεται ότι εξετάζεται ζεστά και η περίπτωση του Νόντα Παπαντονίου. Χριστοκιώση και όπου Νόντας, Ιωάννα Τούνη. Αν λοιπόν έρθει του χρόνου ο Νόντας, ο οποίος βέβαια στο παρελθόν έχει κάνει κάτι περίεργα σε κάτι μάτς που ήταν αντίπαλος του Άρη, θα έρχεται δηλαδή στο παλέ και η Ιωάννα Τούνη. Ένας καλός λόγος για να πάει κάποιος στο γήπεδο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πέρα από τον Παντονίου υπάρχει και η περίπτωση του Σακελαρίου, του Βαγγέλη Σακελαρίου, εφόσον τι λέει εδώ πέρα, όχι κάτσε, γιατί μας ήρθε ένα μήνυμα. Μάλιστα. Ωραία. Μετά τις 7 θα βάλουμε κάτι ενδιαφέρον στο Λαμπαουτάρις, από ό,τι ενημερώνομαι. Όχι μεταγραφικής φύσεως, μην... Ωραία, θα το ετοιμάσουμε. Κύριε Χρύσανθε, μόλις τελειώσουμε με την εκπομπή. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Είπαμε δύο πραγματάκια και για τον μπάσκετ και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Με αυτή που ξεχωρίζει να είναι φυσικά το αίτημα του κύριου Γουλιέλμου για μετάθεση της Γουσού. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και την τελευταία πριν ο κύριος Παπαδόπουλος επιτέλους πάρει την πρώτη του άδεια για το καλοκαίρι. Πανηγυρίζουμε τώρα, παιδιά. Έτσι, θέλω ένα χειροκρότημα. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.